ήρθαν να ζητήσουμε ένα σωματείο. Ήρθαν το κουρίο του Χριστού του Σκαπούλη. Και πήγαμε και γραφούμαστε για μένα. Και πληρώναμε μια σελίδα εγγραφή και ήταν μισό σελίδα μήνα. Από ό,τι μου είπε το ιδρυτικό μέλος, ο Μακαρίτης Σταύρος Γιαγούδης, η ομάδα είπε να παίξει ποδόσφαιρο με την Αθλητική Ένωση Γερίνιας. Εκεί τους εφιλοξένησαν στο ξενοδοχείο Κατσελής και τους καλωσόρισε ο Μακαρίτης ο Σάββας ο Χρήστης. Μεταξύ των άλλων τους είπε «Από την περιοχή σας φτάνει ο Διγενής». Και όλοι εύχομαι να γίνετε δυνατοί διγενείδες. Και όταν ήρθαν και κάτσα σε συνεδρίαση, εισηγήθη ο Σταύρος ο Γερούδης να ονομαστεί Διγενής Ακρίδας, όπως και είναι. Ύστερα ήρθαμε να πιάμε νίκημα. Είμαστε 36 άτομα. Ήρθαν ο Σταύρος Γερούδης, ο πρώτο... πιάμε νίκημα ύστερα. Η μάνα του Χατζη Δημητρίου επικυρώναμε 8 σελίδια το μήνα. Τώρα γράφαμε το Καμπόση, γραφτήκαν Καμπόση. Και γενικά στην 150 μέρη έμασε φορές ύστερα. Ύστερα έφυγαμε νίκημα μεγάλο. Κατά σύμπτωση, ήταν ο φωτογράφος ο Αβραχάμ και αμέσως το οίκημα του Γιαννάκουρου, του Γιάννη του Γιαννάκουρου έφυγε και πιάμε το γύρο με αντίκρι. Αγωνιζόμαστε στα αγροτικά πρωταθλήματα της περιοχής. Είχαμε πολύ καλή ομάδα. Επέζαμε για το σωματείο μας τότε όλοι, ενθουσιασμένοι. Επέρναμε αλληλοφορία στην Πάφο, γυρίζαμε την Κύπρο όλοι, παρέα όλοι. Νικολής ο Μαύρος, ο Χριστόδρο ο Χαγιουβασίλης, ο Φώτιος Φωτίου, ο Χριστάκης ο Πίτσιλος, ο Παντελής Ζήμου, ο Παώτος, ο Χριστάκης Κιζίντας, ο Παύλος Κυριακίδης. Ναι, θυμάμαι το σωματείο Διγενής Ακρίδας σε δύο τουλάχιστον, σε δύο οικίματα. Το ένα ήταν απέναντι από τη συνεργατική, το παλαιότερο, και το αμέσως νεότερο ήταν στον κύριο δρόμο προς το γυμνάσιο, συγκεκριμένα δίπλα στο σπίτι του Σιλβέστρου από τη μια και από την άλλη το γραφείο του Παντελή του Καρνάρου. Αλλά ο τόπος που βρίσκαμε μια ψυχαγωγία, θα έλεγα πολύπλευρη, δηλαδή υπήρχε το πιλιάρδο, υπήρχε το τάβλι. Παίζαμε μπιλιάρτο, πιέναμε στα χωριά που παίζει μάππαν ο Διγενής. Από τα μαθητικά χρόνια πιέναμε στο Διγενή. Τότε που απαγορεύουν να πηγαίνουν οι μαθητές, εμείς πιέναμε στο Διγενή. Κάναμε ένα δεύτερο σπίτι που ήταν ο Διγενής Ακρίδας Μόρφου. Εγώ μπήκα στο Διγενή τότε που ο άνθρωπος για να περάσει τα σκαλοπάτια του Διγενή και να μπει στο σωματείο, έπρεπε να μετράει τα βήματα του. Και τι εννοώ με αυτό. Υπήρχε τότε ο μεγάλος σεβασμός προς τους μεγαλύτερους. Υπήρχε τότε η μεγάλη επίβλεψη, αν θέλετε, αστυνόμευση από τα σχολεία
που μας απαγόρευε να πάμε στα σωματεία. Ακόμα αν θυμάμαι καλά, τότε απαγορεύεται να παίξουμε ποδόσφαιρο στα σωματεία κτλ. Και εμείς μπήκαμε την πόρτα του Διγενή Ακρίτα, όπου εκεί κάναμε τα πρώτα βήματα που έχω πει τη ζωή. Ήταν το στέκι μας και το φυτώριο για την νεολαία. Με το πινκ-πονγκ του, με την καλαθόσφαιρα του, με το ποδόσφαιρο του. Οι νέοι έβρισκαν εκεί ό,τι χρειάζεται για να ανθίσουν και να προχωρήσουν στη ζωή. Γι' αυτό λέμε ότι οφείλουμε ναι, το ευζήν στο σωματείο, γιατί είναι ο ιδεατός μεγάλος πατέρας μας. Εκείνη η φωτογραφία που με είδες ημίγυμνον, να πω, με την ασπίδα και το δόρυ του και παρίστανα τον Διγενή, ήταν στα αθιστήρια, γιορτή των αθιστήριων. Σε εκείνα τα χρόνια, λοιπόν, ο Διγενής παρήγαγε πολιτισμό σε κάθε τομέα. Και δεν είναι τυχαίο που τα σοφά εκείνα ιδρυτικά μέλη ονόμασαν το σωματείο Μουσικοφιλολογικό Αθλητικό Ίδρυμα. Επίσης στο Φεστιβάλ Πορτοκαλιού. Οι παρελάσεις οι οποίες γίνονταν και ήταν, λάβανε μέρος πολλά μέλη του σωματείου. Το είχαμε από το παλιό νίκημα τη Φιλαρμονική με τον Κώσταν Κασιανό. Και μετά όταν πήγαμε στο νέο νίκημα να ανάλαβε ο Σώσος Χαλατίδης και κάναμε μια πολύ καλή φιλαρμονική η οποία έλαβε μέρος και εκτός από χορούς και εκδηλώσεις του σωματείου του που έπαιζε πήγαινε και στους χορούς των μελών μας. Όλα τα μέλη εκείνα της φιλαρμονικής, όλα εκείνα τα παιδιά και ποιους να πρωτοθυμηθώ, τον Χαράλαμπο τον Κουρέα, τους αδερφούς Γιαναπή, τον Αντρέα τον Καλαθά, τον Διάκο τον Αντρέα, τον Φίβο τον Γεωργιάδη, αυτόν τον Πολυτάλαν, τον νέο τότε εκείνης της εποχής και τόσους άλλους. Είχαμε ένα σύνολο τότε 28 όργανα σε φιλαρμονική, η οποία είχε αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε πολιτιστική εκδήλωση, όχι μόνο της Μόρφου αλλά και όλου του διαμερίσματος. Και ταυτόχρονα τόλμησα πάλι από τους ίδιους ανθρώπους, χωρίς καμιά προπαίδεια, να φτιάξουμε μια τετράφωνη, παρακαλώ, μειχτή χορδία. Ακόμα και ουσιαστικότερο θα έλεγα τομέα όπου το σωματείο έδειξε μια εξαιρετική δραστηριότητα, το θέατρο. Το θέατρο, τα χρόνια εκείνα, ανεβάσαμε έργα όπως τους δίκαιους του Αλπέρ Καμί, όπως το απόψε αυτοσχεδιάζουμε του Πιραντέλλο και άλλα έργα. Ο Θέλος ήταν ο Ζεμπίλας, εγώ ήμουν ο Κάσιος. Έτσι, από τότε ήταν κατακόρυφη η ανάπτυξη και στο θέατρο και στη μουσική και σε γενικότερες καλλιτεχνικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, στον αθλητισμό, στο μπάσκετμπολ, στο ποδόσφαιρο, ακόμα και στον κλασικό αθλητισμό. Ο Διγενής για μένα είναι μια ολόκληρη ιστορία. Γιατί το κάθε τι που συνέβαινε στον Διγενή τότε, τα χρόνια εκείνα τα ευλογημένα πρώτης τουρκικής εισβολής, ήταν αξιοσημείωτη, ήταν το γεγονός της Μόρφου. Ήταν το γεγονός της Μόρφου, εάν ο Διγενής Ακρίτας θα έπαιζε ποδόσφαιρο, είτε ακόμα και σαν αγροτική ομάδα, αλλά και μετέπειτα σαν μια ομάδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Ήταν πολύ αξιοσημείωτο γεγονός η παρουσία του Διγενή Ακρίτα στην οικογένεια της Καλαθόσφαιρας. Κατά ακρίβεια, το πρώτο μπάσκετ παίξαμε το χωρίς τον κίτσο των προδρομού και τούτους. Παίξαμε η μεγαλύτερη το πρώτο μπάσκετ. Δηλαδή, όταν είμαστε 14 χρονών. Βέβαια, εμείς φτάσαμε την εποχή που ακόμα είμαστε πολύ μικροί, βέβαια τότε, που στην ομάδα έπαιζε ο Ανδρέας ο Προδρόμου, ο Δημητρίου ο Ανδρέας, ο αδερφός του ο Μήτρος ο Δημητρίου, ο Ντίνος, ο Μακαρίτης τώρα βέβαια,